Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά από τα στούντιο της R3 εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Στρατού. Γνωρίζουμε ότι μας παρακολουθείτε σε όλη την Ελλάδα, είτε αναλογικά, είτε και ψηφιακά, είτε μέσω του διαδικτύου, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μας, διότι βρισκόμαστε στην 23η μέρα από τη στιγμή που έπεσε το μαύρο στις οθόνες. Έπεσε η σιωπή καταρχάς στα Ερτζιανά. Και εμείς αντί για το μαύρο, αποφασίσαμε σήμερα να μιλήσουμε για όλα τα χρώματα. Εν ώψη και του 16ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη όλα τα χρώματα και η κοινωνία επίσης έχει ανάγκη όλα τα χρώματα. Είναι εδώ μαζί μας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Αντώνη τον Γαζάκη. Είναι μέλος της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης που διοργανώνει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δίπλα στον Αντώνη τον Γαζάκη είναι ο Νιάι Νιάι από την Σενεγάλη, ο φίλος, ο οποίος είναι και αυτός μεταξύ των ανθρώπων που στελεχώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι από χθες που έμαθα πως αρχίζεται να στείνεται το φεστιβάλ, υπάρχει ένας οργασμός πάνω στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Ακριβώς, υπάρχει από νωρίς χθες το πρωί μεγάλη κινητικότητα. Έγινε η μετακόμιση των περισσότερων από τα υλικά που θα χρειαστούν, το στήσιμο των κατασκευών για το τριήμερο. Σιγά σιγά παίρνει ζωή το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Υπάρχει αρκετός κόσμος που αλληλέγγυος εθελοντικά προσφέρει εκεί πέρα. Πιστεύουμε ότι μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα είναι όλα έτοιμα, αλλά βέβαια έχουμε ανάγκη όποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει για να στήσουμε όλοι μαζί το φεστιβάλ. Είναι ευπρόσδεκτος. Θα τα δούμε λοιπόν σε λιγάκι για να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κώστα Τσελίκη, φίλο της R3 όπως αποδείχθηκε και φίλο της δημόσιας τηλεόρασης. Εξαιτίας των αρχών σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τη βοήθειά σας, τη συμβολή σας για να καταγράψουμε ποια είναι η εικόνα που αφορά στο ρατσισμό στην Ελλάδα. Όχι μόνο τον ρατσισμό ενδεχομένως που έχει να κάνει με την εθνική καταγωγή κάποιου, αλλά και άλλες μορφές ρατσισμού, οι οποίες ίσως δεν είναι και τόσο εμφανείς, αλλά ίσως είναι εξίσου επικίνδυνες και αναχρονιστικές. Μπορεί να πει κανείς ρατσισμό στην ελευθερία. Έτσι είναι ένα σχήμα, για να δέσω λίγο και το θέμα αυτό της ΕΡΤ. Ελευθερία του λόγου και της διαφορετικής έκφρασης. Και τώρα παίρνω λίγο το, να μπούμε λίγο κατευθείαν στο θέμα ότι αυτό που συμβαίνει στην ΕΡΤ για στις 23, πώς, 21... Είναι 23η μέρα σήμερα από την 11η. Νομίζω είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα που βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή της αυτοοργάνωσης από τους εργαζόμενους και από το πόσο διαφορετικός λόγος εκφράζεται πλέον μέσα από αυτές τις συζητήσεις μιας υποδειγματικής τηλεόρασης. Δηλαδή νομίζω είναι καταπληκτικό το πώς μετατράπηκε αυτό το μαύρο σε ένα τόσο λαμπερό ουράνιο τόξο στις 21 αυτές μέρες. Και νομίζω ότι το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενταχθεί πλέον στην κανονικότητα της δημόσιας τηλεόρασης. Μια που να πω βεβαίως ότι αυτά τα λόγια μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε και να πούμε ότι μια που ανέφερες και τις λέξεις ουράνιο τόξο, ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα είναι μαζί μας και άλλοι εκπρόσωποι ομάδων που προασπίζουν την ελευθερία και το δικαίωμα στην ιδιαιτερότητα, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να συμβάλλει επικοδομητικά στην κοινωνία και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει φόβος για αυτό που δεν γνωρίζουμε και με την προϋπόθεση να υπάρχει διάθεση επικοινωνίας και συνεργασίας. Θα είναι μαζί μας λοιπόν οι φίλοι από την Χομοφόνια που διοργανώνει μαζί με άλλες ομάδες στο Θεσσαλονίκη Pride και από τον Σύλλογο Εθελοντών Θετική Φωνή που ασχολούνται με τα προβλήματα των οροθετικών, διότι έχουμε και την επαναφορά της διάταξης που έχει να κάνει με την υποχρεωτική εξέταση AIDS και την δημοσιοποίηση στοιχείων εκδιδόμενων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται να είναι θετικοί στον ιό. Θα τα δούμε σε λίγα, γιατί είχαμε και μια διαμαρτυρία σήμερα το μεσημέρι. Υπάρχει μια αναταραχή για το ζήτημα αυτό εδώ και δύο μέρες από τη στιγμή που επανήρθε η διάταξη, η γνωστή διάταξη Λοβέρδου. Να καλωσορίσουμε όμως και τον Βαχά Καραπετιάν, έναν άνθρωπο φίλο και φίλο της τέχνης, σπουδάζει κινηματογράφο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί λόγω του αντικειμένου με το θέμα του ρατσισμού. Έχω κάνει ντοκιμαντέρ πάνω στο σχολείο Αλληλεγγύης Οδυσσέα, που για την ιστορία της σχολής πώς έχει οργανωθεί και πώς γίνονται τα μαθήματα μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο Οδυσσέας είναι μια πρωτοβουλία εθελοντών, εκπαιδευτικών και όχι μόνο,
που αποφάσισε να διδάξει ελληνικά σε ανθρώπους που δεν είχαν όλα τους τα χαρτιά ενδεχομένως ή βρέθηκαν δέσμοι σε αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της επιφυλακτικότητας του ελληνικού δημοσίου και έπρεπε με κάποιο τρόπο να μάθουν τη γλώσσα για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, επειδή είμαι μέλος του Οδυσσέα, ουσιαστικά ο Οδυσσέας εδώ και 16 χρόνια διδάσκει ελληνικά σε μετανάστες, πρόσφυγες και υπερνοστούντες. Ανεξαρτήτως χαρτιών δεν ζητούνται χαρτιά για αυτό το πράγμα. Δωρεάν μαθήματα και τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί τα μαθήματα και σε άλλες γλώσσες αλλά και πια σε Έλληνες που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να παρακολουθήσουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Κάτι που είναι αυτονόητο σε άλλες χώρες, δηλαδή όταν κάποιος εισέρχεται σε μια χώρα και είναι στη διαδικασία έγκρισης του αιτήματός του για άσυλο ή της διαδικασίας νομιμοποίησης της παρουσίας του, είναι αυτονόητο πως θα τον κατευθύνουν στο να πάει σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας της χώρας στην οποία βρίσκεται, χωρίς να πληρώσει, έτσι δεν είναι? Ναι. Το γνωρίζω αυτό, τουλάχιστον στην Ολλανδία συμβαίνει. Έχουμε και εμείς μαθητές παλιούς του Οδυσσέα που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που περιγράφεται. Εμείς είναι στην Ελλάδα το αντίθετο ακριβώς. Τι σου έχουν πει οι άνθρωποι που έχουν μιλήσει? Όχι, γενικώς. Αυτή τη στιγμή έκανα αρκετά έρευνα, επειδή κάνω και ένα άλλο ντοκιμάντερ με το στατικό θέμα. Και έκανα έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή χώρα, διάβασα τι νομοθεσίες υπάρχουν για τους μετανάστες και ανακάλυψα ότι το χειρότερη χώρα με τα μεταναστευτικούς νόμους στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Και η μοναδική χώρα που βρήκα λίγο να έχει κενά με την Ελλάδα με μεταναστευτικό το θέμα είναι η Ιράν, Ρωσία, mm-hmm. που έχει αρκετά κενά με την Ελλάδα. Κανένα άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει κενά, όπως είναι νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι μετανάστες το σοβαρό τους πρόβλημα στην Ελλάδα που μένουν, που αυτή είναι πάνω από 10-20 χρόνια νόμιμα, έχουν ένα θέμα με τα ένσημα. Δηλαδή ο κράτος τους αναγκάζει να μαζέψουν πάνω από 150 ένσημα για να μπορέσουν να συνεχίζουν την άδεια διαμονή τους. Εφόσον δεν θα μαζέψουν, τους γίνει μια απορριπτικό εντός 30 μερών να καταλήψουν την Ελλάδα. Επανειλημμένως έρχονται άνθρωποι εδώ και στα κτίρια της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και μας ζητούν να τους κατευθύνουμε. Τι να κάνουν, προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε σε ανθρώπους που έχουν σχέση με το αντικείμενο ή δράσεις. Αλλά πόσο εύκολο να μαζέψει κάποιος αυτά τα ένσημα πλέον σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης? Είναι σαν να ακυρώνεται. Σχεδόν αδύνατο, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν δουλειές για την εργατική τάξη γενικότερα, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι ξένοι. Αλλά και οι δουλειές που υπάρχουν συνήθως με μαύρα λεφτά, χωρίς ένσημα. Οι εργοδότες ουσιαστικά πλέον εκβιάζουν τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους μετανάστες. Οπότε μπορεί να δουλεύει κάποιος, να πληρώνεται, αλλά να μην έχει τα ένσημα για να δικαιολογήσει κατά κάποιον τρόπο για την εξουσία την παρουσία του στη χώρα. Και πόσο μάλλον αν ο άνθρωπος αυτός είχε αποκτήσει οικογένεια και τα παιδιά του τα είχε γεννήσει εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε και το παράδειγμα με τον μπασκετμπολίστα αυτό που μας έκανε υπερήφανος γιατί επελέγει να παίξει μπάσκετ στην Αμερική σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να μεταβεί μόνιμα με ηθαγένεια για να μπορέσει να κάνει τον ερώτη του πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Και χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση για να πάρει αυτός κατ' εξαίρεση ηθαγένεια αυτή τη στιγμή. Ναι, όταν καταργείται η δειλή προσπάθεια που έγινε με τον νόμο Ραγκούση και όλες οι διαδικασίες είναι πια στον αέρα. Στις διαδικασίες αυτές είχε συμμετάσχει και ο ίδιος, ο Αντετοκούμπο. Είναι φυσιολογικό να φτάνουμε στην κατάσταση να προωθούνται κατ' εξαίρεση εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο αυτές να πετυχαίνουν να πάρουν χαρτιά. Πρέπει να, δηλαδή, κάποιος να είναι. Το πρόβλημα βέβαια είναι λίγο χειρότερο από αυτό. Πρώτος σε κάτι για να μπορέσει. Κοιτάξτε, να πάρει. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι ο καλύτερος στο σκάκι, στο μπέιζμπολ ή δεν ξέρω σε τι άλλο, στο διάβασμα, στη μουσική, θα πάρει ως εξαιρετική περίπτωση την ηθαγένεια. Εδώ είχαμε μια ουσιαστικά. Είναι τελείως αντιφατικό και υποκριτικό όλο το σχήμα αυτό που έγινε. Είναι αυτή μια πλευρά. Το Συμβούλιο Επικρατείας σταμάτησε την εφαρμογή του νόμου Ραγκούση. Σύμφωνα με τον οποίο ο ίδιος και όλοι οι συνομήλικοί του θα μπορούσαν να είχαν καταθέσει χαρτιά για να πάρουν την ηθαγένεια, αφού τεκμέρεται από την φίτηση μόνο σε 6 τάξεις σχολείου και μόνο ή από τη γέννησή τους ότι μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Το σταμάτησαν αυτό στην εφαρμογή του και ξαφνικά επειδή κάποιος πάει στο NBA ή για κάποιους λόγους θα ενταχθεί σε μια ειδική ελίτ έξω
εξονομικά τελείως. Κάνει εξαγωγή πολιτικής όπως την αντιλαμβάνεται κάποιος. Κυβέρνηση, δηλαδή. Όπως με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βάλει κάποιο φυλακή χωρίς τη διαδικασία ή να τον κρατήσει ή να δεν ξέρω τι να τον κάνει. Με τον ίδιο τρόπο αυτός τη χάνει μιας πολύ ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης χωρίς να ακολουθείται πάλι ο νόμος. Έτσι, δεν προβλέπεται από τον νόμο ότι ο καλός στο είδος του θα γίνει σαν μπόνους για κάτι, που και πάλι θα ήταν προβληματικό αυτό. Αλλά στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα εξωφρενικό παράδειγμα εκτός θεσμού και νόμου απονομής της ιθαγένειας. Φυσικά καλά έκανε και την πήρε ο άνθρωπος, αλλά αυτό θα πρέπει να συμβεί και για τους υπόλοιπους. Οι οποίοι δεν έχουν τα φόντα ενδεχομένως να παίξουν στο NBA, αλλά θα μπορούσαν να ζήσουν τη ζωή τους και να κάνουν. Η απονομή ιθαγένειας δεν γίνεται σύμφωνα με τις δεξιότητες σε κάποιο ζήτημα, αν είσαι καλός μπασκετμπολίστας, στο σκάκι ή στο διάβασμα. Αυτό είναι το βασικό. Γίνεται επειδή είσαι ενταγμένος, έχεις γεννηθεί, έχεις πάει σχολείο. Τα κριτήρια θα τα βάλει ο νόμος. Εκεί θα το συζητήσουμε. Αλλά εδώ ξαφνικά έχουμε μια ειδική περίπτωση, η οποία δεν δικαιολογείται από τίποτα. Από μόνη της. Επειδή βέβαια είναι κάτι θετικό, δεν μπορούμε να την καταγγείλουμε και να την πάρουν πίσω την ενταγμένη. Είναι ένδειξη πάντως της αντιφατικότητας του. Είναι ενδεικτική το ότι εδώ έχουμε πάλι μια εξωθεσμική λύση. Και βάζω παράδειγμα και της ΕΡΤ και όλα αυτά. Δηλαδή, εκτός νόμου, πρακτικές με βάση μιας πολιτικής απόφασης. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ότι δεν ακολουθούμε τους κανόνες, δεν παλεύουμε να αλλάξουμε τους κανόνες για να τους ακολουθήσουμε αργότερα. Έχουμε εκτός κανόνων πολιτικές της απόφασης. Το θέμα αυτό της ιθαγένειας και του αντιρατσιστικού νόμου, που και αυτός περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει, θα τεθούν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Ναι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Ανάμεσα στις κεντρικές εκδηλώσεις είναι που συνδιοργανώνονται και με άλλες συλλογικότητες αντιρατσιστικές μαζί με την αντιρατσιστική πρωτοβουλία, είναι και το θέμα της ιθαγένειας και το θέμα του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς και η ιστορία με τα εργασιακά δικαιώματα και τη Μανολάδα, όπως και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γενικά στο φεστιβάλ όλα τα ζητήματα αιχμής γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα και το ρατσισμό θα συζητηθούν από όλες σχεδόν τις απόψεις. Να έρθουμε λίγο στον Νιάη. Είσαι 5 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, 5 χρόνια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς, μετά από 5 χρόνια από τη στιγμή που ήρθες σε αυτή τη χώρα, ποια είναι η αίσθησή σου, δηλαδή, τι θα έλεγες σαν μια πρόταση, τα 5 χρόνια αυτά πώς κύλησαν για σένα? Θα έλεγα... Αυτό που ήρθα ήταν το πράγμα, δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν λίγο καλύτερα. Τώρα 2 χρόνια μετά άλλαξαν και πάρα πολύ. Και άρχιζαν φασαρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς να σου πω. Εννοείς στον δρόμο? Στον δρόμο, ναι. Τότε που ήρθαμε κάναμε δουλειές. Εντάξει, η δουλειά που κάνουμε, ξέρετε, είναι και παρανόμο, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο υπολογή. Δηλαδή να κάνουμε κάτι άλλο. Από τότε που ήρθα εγώ ψάχνω δουλειά. Αλλά δεν βρίσκω δουλειά. Όπου και να πάω, σε βλέπουν σαν ξένοι. Είσαι ξένοι, καλά είσαι και μαύρος. Δεν μπορείς να... Δεν σε βάλουν σε καμία δουλειά που να είσαι μπροστά, να σε βλέπουν ο κόσμο και... Έτσι πώς μπορώ να το πω και πώς άλλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας εδώ στην Ελλάδα. Σου πρότεινα δηλαδή δουλειές στις οποίες θα ήσουν κάπου κρυμμένος να κάνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και μάλλον χειρονακτικό. Ναι. Με τα χέρια ή με σωματική δουλειά? Με τα χέρια και σωματική δουλειά μπορούμε να κάνουμε. Εμείς ξέρουμε κάτι να κάνουμε. Ξέρουμε κάτι. Όπως εγώ είμαι οδηγός. Οδηγός. Οδηγός είμαι και οδηγός Caterpillar, αν ξέρετε. Άρα και ειδικευμένος οδηγός με μεγάλων μηχανημάτων. Μπράβο. Τα ψάξα παντού στην Ελλάδα, αλλά και αν βρω, δεν με παίρνουν. Είναι και πολύ δύσκολο και αυτό. Αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι, επειδή είναι κάποιος άνθρωπος που περιμένουν από εμάς ψωμί για να τρώνε. Δηλαδή, η οικογένεια που έχουμε πίσω, που αφήσαμε πίσω σε Σενεγάλη ή στην Αφρική, και περιμένουν από εμάς. Ήρθαμε εδώ για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αφήσαμε εκεί πίσω τα πάντα και έρχομαστε εδώ για να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα πράγματα μας, για να έχουμε, όπως το είπα πριν, καλύτερο μέλλον. Για να βρούμε μια καλή δουλειά. Δεν ήρθαμε εδώ για να χαλάσουμε την άλλη ή να κάνουμε κάτι παράνομο ή να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Αν ξέραμε... Δηλαδή...
Δεν ήταν η πρόθεσή σου να κάνεις μια δουλειά που δεν είναι νόμιμη, το καταλαβαίνω. Α, μπράβο, που δεν είναι νόμιμη. Θέλαμε να έχουμε μια καλή δουλειά. Καταρχάς και όπως το είπε αυτός ο κύριος, σύμφωνο με αυτόν που είπε για την ηθαγένεια, πώς λέγεται. Η Ελλάδα, δηλαδή αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, εγώ ήρθα στην Αφρική, αλλά μόνο εδώ το είδα. Έχω φίλους στην Ευρώπη. Ναι. Φίλος και που είναι κοντά μου, δηλαδή η οικογένεια που είναι στο εξωτερικό, που μένουν εκεί. Εκεί έχουν η οικογένειά τους, έχει γεννήσει κανένα τεμπία τους, αλλά δεν έχουν ασύλο πολιτική, όπως το λένε εμείς που ήρθαμε εδώ και ζητάμε ασύλο πολιτική. Αυτούς που γεννήσει κανένα εκεί παίρνουν κατευθείαν τα χαρτιά τους. Δεν είναι, δηλαδή το παιδί που γίνεσαι στην Ελλάδα, σε ποιο χώρο να ζητήσει ασύλο. Από το κοιλιά τη μαμά της, συγγνώμη, όπως το λέω απλά. Δεν το ξέρει κανένας, εδώ γεννήθηκε. Τότε είναι Έλληνας. Πρέπει να παίρνει χαρτιά, να είναι νόμιμο εδώ. Αλλά είδα πολλές φορές τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ από Σενεγάλ, όχι μόνο από τη Σενεγάλ, και στην Αφρική δηλαδή που ήταν εδώ, γεννήθηκαν και παίρνουν ασύλο. Αυτό το ασυλοπολιτικό, το ροζ κάρτα που έχουμε εμείς. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Είναι κάτι που μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνεται τέτοια πράγμα. Και εσείς που είσαι δημοσιογράφος, πώς το λένε. Δημοσιογράφος. Ναι. Συγγνώμη γιατί έτσι όπως μιλάω το λένε και είναι λίγο δύσκολο. Όχι, μεγάλη μας τιμή που τα μιλάς και τόσο καλά. Εντάξει, προσπαθώ. Εσείς παίζετε μια μεγάλη ρόλο σε αυτό. Δηλαδή μπορείτε να αλλάξετε πολλά πράγματα. Εσείς μιλάτε, κόσμο βλέπουν τηλεόραση, σας ακούνε. Δηλαδή μπορείτε να αλλάξετε πολλά πράγματα, όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τίποτα, δεν μας θεωρούν ξένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις δική σου οικογένεια, να σκέφτεσαι να κάνεις δική σου οικογένεια στην Ελλάδα. Ή τι έκανα. Έχεις δική σου οικογένεια. Ναι, έχω. Και έχεις παιδιά. Έχω παιδί. Άρα τα παιδιά σου γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ναι. Και τώρα ανησυχείς αν τα παιδιά αυτά θα έχουν δικαιώματα στο μέλλον να κάνουν το όνειρό τους, έτσι δεν είναι. Ναι. Για τα παιδιά, εγώ έκανα ένα παιδί, δηλαδή είμαι παντρευμένος με Ελληνίδα. Δηλαδή για το παιδί μου, μπορώ να πω φοβάμαι για το μέλλον τους εδώ στην Ελλάδα. Για παιδί μπορώ να πω δεν έχει μέλλον, όπως με βλέπουν εγώ. Δεν θέλω να ζει το παιδί μου αυτό που έζησα εγώ. Δηλαδή θέλω να έχει ένα καλύτερο ζωή, να ζήσει όπως ένα, δηλαδή... Τα αυτονόητα που ζουν όλα τα παιδιά, τα υπόλοιπα. Α, μπράβο, δηλαδή, έτσι. Να έχει ένα καλύτερο μέλλον, να μην περνά εκεί που πέρασε εγώ, δηλαδή. Φοβάσαι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και στο να κυκλοφορήσεις. Μερικές φορές ναι, φοβάμαι να κυκλοφορώ. Μερικές φορές, ναι. Το λέω για αυτό, δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου, αλλά διαπιστώνω ότι όπως προβατώ στον δρόμο, πολλά άτομα που εμφανώς προέρχονται από άλλη χώρα είναι λίγο συμμαζεμένα, περισσότερο συμμαζεμένα από ότι πριν από όχι πολύ χρονικό διάστημα. Και ήθελα να ρωτήσω, η εμπειρία η δική σου, επειδή είσαι και στον δρόμο συνεχώς εκτεθειμένος και λόγω της δουλειάς, αν έχεις ζήσει περιστατικά άνθρωποι να σε πλησιάσουν με έναν τρόπο απειλητικό ενδεχομένως. Πολλές φορές. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό. Πολλές φορές έχω ζήσει αυτό. Δηλαδή, όπως πήγα που πάω κάτω για δουλειές, θα σου δώσω μια ιστορία που έχω ζει. Ένα οικογένεια, ήταν μαζί με τρία παιδιά του. Ήταν μπροστά μου και το παιδί, τα παιδιά δεν ξέρουν, ματαίνουν από τους γονείς τους. Και ρώτησε τον μπαμπά σου, γιατί είναι αυτός μαύρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μπαμπάς σου τον εξήγησε, αυτός είναι από άλλη χώρα, είναι ξένοι, δεν μένουν στον κόσμο, είναι και τα λοιπά. Δηλαδή μίλουσε πολύ άσχημα σε εμάς. Το παιδί αυτό που άκουγε στον πατέρα του, το νομίζω αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή τα παιδιά, και πολλές φορές το έχω ακούσει, σε παιδιά, μικρά παιδιά, και τους εξηγήσω εγώ. Μιλάω μαζί τους, όμορφα και ίσια, και μετά αρχίζουν, πάω στο τέτοιο, πώς λένε, με το παιδί μου, για να παίζουμε στο παιδική χαρά. Αλλά όταν πάω εγώ, τα παιδιά, όταν έρχομαι,
φοβούνται λίγο. Αλλά μετά που μπαίνω ανάμεσα τους, παίζω και ξέρουν αυτός είναι καλό παιδί κτλ. Έρχονται, αφήσουν τους γονείς τους. Εγώ παίζω μαζί τους στο τέλος. Τους έχω όλους γύρω μου. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι εμείς έχουμε καρδιά, είμαστε άνθρωποι. Αυτό που θέλω να πω είναι τα παιδιά δεν ξέρουν. Μαθαίνουν από εμάς, από τους γονείς, να τους εξηγήσουν τι είμαστε εμείς, είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι σαν εσάς. Αυτό είναι μόνο χρώματα. Δε, τι είναι, μαύρο και άσπρο κλπ. Αν κόβω το χώρο, τα χέρια μου βαίνει κόκκινο αίμα. Και αν κόβω το δικό σου κόκκινο αίμα, δεν έχει κανένας που έχει πράσινο αίμα ή κίτρινο αίμα. Είμαστε όλοι οι ίδιοι, όλοι οι άνθρωποι. Και φαντάζομαι ότι για το παιδί σου που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης είναι αυτονόητο ότι ο μπαμπάς του μπορεί να είναι μαύρο στο δέρμα και η μαμά άσπρο στο δέρμα, αλλά να έχει αγάπη από τον μπαμπά και αγάπη από τη μαμά και όλα είναι αυτονόητα και δεδομένα και δεν προβληματίζεται καν για να το σκεφτείς, δεν είναι. Άρα πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την αρχή και να απευθυνθούμε στα παιδιά για να το λύσουμε το θέμα. Η αντιρατσιστική παιδεία ξεκινάει από τα παιδιά και από τη σχολική ηλικία. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια, δεν μπορεί να το πιάσει αυτό χωρίς να πιάσει και τους γονείς παράλληλα. Γιατί μπορεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά στο σχολείο και μετά την υπόλοιπη μέρα στο σπίτι να γίνει το ανάποδο. Έτσι κι αλλιώς η αντιρατσιστική παιδεία και κουλτούρα θέλει χρόνο, βάθος και το κακό είναι ότι μπορεί να χαλάσει πολύ εύκολα. Ξέρεις, είναι αυτό που χτίζεις κάτι και μπορεί πολύ εύκολα να το ρημάξεις. Δηλαδή, όπως λες, πρέπει να προσεγγίσεις τα παιδιά να τους δείξεις ότι είσαι ο διαφορετικός. Mm-hmm. Ανεξάρτητα είναι μαύρο, άσπρο, κίτρινο, δεν έχει σημασία. Ο διαφορετικός, αυτός ο ξένος, είναι αυτός ο οποίος πάντα λόγω της άγνοιας είναι αποθετικός. Άρα το πρώτο απ' όλα είναι βασικό στην αντιρατσιστική κουλτούρα, πώς την οικοδομείς, ότι πρέπει να γνωρίσουμε αυτόν τον άλλον. Είναι το πρώτο. Δηλαδή γνωρίζουμε τον άλλον ότι τελικά οι διαφορές του άλλου είναι πολύ λίγες πρώτον. Δεύτερον, ότι τα κοινά είναι πολύ περισσότερα. Τρίτον, ότι οι όποιες διαφορές μπορεί να είναι αδιάφορες. Δηλαδή να κάνουμε αδιάφορο το άλλο. Γιατί οι διαφορές και μεταξύ μας είναι τόσες πολλές που μερικές φορές έχουν οξυνθεί πολιτικά ή διαφορετικά στην ιστορία μας και το ξέρουμε καλά. Και σαν ελληνική κοινωνία ξέρουμε καλά ότι η όξυνση των διαφορών μας οδήγησε σε συγκρούσεις και αυτές ξεπεράσαμε τελικά με συμφιλίωση, με αλληλογνωριμία των αριστερών, δεξιών κλπ. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα προϋποθέτει μια βαθιά κουλτούρα διαλόγου και γνωριμίας. Το οποίο ειδικά στη νέα περίοδο των τελευταίων 20 ετών μέσω της μετανάστευσης σε συνδυασμό και με το βραχύκλωμα της οικονομικής κρίσης μας έφτασε σε καταστάσεις που δυστυχώς είμαι απεσιόδοξος αν μπορούμε να στήσουμε με καλές βάσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιο πολύ αμυντικά νομίζω παίζουμε ένα παιχνίδι του αντιρατσιστικού λόγου δυστυχώς παρά στο να διαμορφώσουμε ένα οικουμενικό παράδειγμα στο ελληνικό πλαίσιο. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει και μια γενική πολιτική διαμόρφωση της αντιρατσιστικής κουλτούρας. Είναι και πολύ μακριά δηλαδή μας. Η κοινωνία επαφείται σε δράσεις όπως η αντιρατσιστική πρωτοβουλία και προσωπικότητες που έχουν την ευαισθησία. Ατόμων και ομάδων, έτσι, ατόμων και ομάδων. Δεν υπάρχει, δεν εμφυσά, με συγχωρείτε για την... Δεν εμφυσά η πολιτεία. Δεν φαίνεται εμφανώς τουλάχιστον να υπάρχει μια οργανωμένη αντιρατσιστική πολιτική. Σε άτακτη υποχώρηση δυστυχώς. Εδώ περιμένουμε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο το οποίο συζητείται. Εργαλειακά. Τελείως εργαλειακά και χωρίς καμία ουσιαστική προοπτική έτσι. Είναι πάντως ενδιαφέρον αυτό που λέτε, διότι στην πραγματικότητα, μάλλον τυπικά, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένας από τους βασικούς πυλώνες των στόχων είναι ο σεβασμός στο άλλο και στο διαφορετικό. Είναι καταγεγραμμένο στις πρώτες σελίδες του αναλυτικού προγράμματος όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Και αυτό έτσι να τα ακούσει και λίγο ο κόσμος, γιατί είναι και διάφοροι γονείς τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, οι οποίοι μιλούν για αντιρατσιστική προπαγάνδα στα σχολεία, λες και είναι έγκλημα. Δυσανασχετούν με το γεγονός αυτό. Ναι, ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι απολύτως σύνομο και σύμφωνο με όσα ζητά η πολιτεία. Μάλιστα έβλεπα πρόσφατα, νομίζω από την ΕΡΤ ή από την ΕΡΤ, δεν θυμάμαι, τον ντοκιμαντέρ «Το Δημοκρατία», που έδειχνε τον Παναγιώταρο της Χρυσής Αυγής να μιλάει για αντιρατσιστική προπαγάνδα έξω από ένα σχολείο, γιατί του δείχνανε κάτι σε ένα εκλογικό κέντρο στις περσινές εκλογές και να βρίζει χυδαία. Λες και αυτό ήταν
κάτι εκτός νόμου. Καμία σχέση. Το ελληνικό σχολείο υποτίθεται ότι πρέπει να προάγει και τα αντιρατσιστικά αισθήματα των μαθητών και το σεβασμό στο διαφορετικό και στο άλλο, και όχι μόνο επειδή το λέει και το ελληνικό σχολείο, αλλά γενικά επειδή αυτή είναι η αντίληψη του πολιτισμένου κόσμου. Ακόμη, να σε διακόψω, ακόμη και αν κάποιος δεν αντιδρά στην προσπάθεια προάσπισης των δικαιωμάτων, αλλά αν έχετε περιστατικά βίας και επιβολής, είναι εξίσου κακό, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί καταγράφονται περιστατικά βίας όλο και περισσότερο. Αυτό που λέμε είναι ότι η σιωπή είναι στην ενοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί? Γιατί στη ρατσιστική πράξη, στον βίαιο ρατσιστικό λόγο, αυτός που τον διαπράττει ουσιαστικά το κάνει αυτό σε μια κοινωνία που το ανέχεται. Αν οι γύρω του δεν το επιτρέπουν, αντιδράσουν, την επόμενη φορά το σκεφτεί 2, 3 και 5 φορές. Και είναι χαρακτηριστικό και μέσα στα αστικά λεωφορεία όταν συμβαίνει αυτό και σε άλλους δημόσιους χώρους, ότι όταν υπάρχει αντίδραση από μάρτυρες της συγκεκριμένης πράξης, ρατσιστικής πράξης, πρακτικής, πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιος ο οποίος, αν όχι σιγοντάρεται, παρακολουθείται από τους υπόλοιπους με απάθεια. Μάλλον θέλεις να πεις κάτι πάνω στο θέμα, έτσι. Κάτι μέσα, να υποθέσω ότι μέσα σε αστικό λεωφορείο υπήρξε άσχημα περιστατικό, ένιωθες να μην σε υποστήριξαν, να μην σε υποστήριξε κανείς? Ναι, το ένιωσα και πολλές φορές, όπως είπα πριν λίγο. Δηλαδή, το είπα πριν λίγο, ζήσα τέτοια πράγμα πολλές φορές και σε λεωφορεία, σε παραλίες, παντού που να πας, στις καφές. Και έτσι και να περπατάς έτσι στον δρόμο, σου κοιτάνε πολύ άσχημα. Σου δείχνουν πάντα εσύ δεν είσαι δικό μας. Δηλαδή, σε διώχνουν πάντα. Δηλαδή, όπου και να πας, όπου και να είσαι, μόνο μέσα στο σπίτι σου είσαι ασφαλός. Εκεί νιώσεις ελεύθερος. Εκεί νιώσεις τη δύναμη σου να ξέρεις. Πώς να σου πω. Να ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος. Αυτό δεν είναι κοινωνία και δημοκρατία όταν αναγκάζεται να κλεισείς μέσα στο σπίτι σου, έτσι δεν είναι? Μερικές φορές μας ρωτάνε. Έχω πάει σε κλαμπ ή κάποιο τέτοιο, αλλά μας ρωτάνε γιατί τα βράδια τα παιδιά δεν βγουν έξω, δεν πάνε σε κλαμπ κτλ. Τους λέμε φοβούνται να πάνε. Μόνο σε ένα κλαμπ έχουν να πάνε που μαζεύουμε εμείς. Δεν μπορούν να πάω σε ένα κλαμπ που μαζεύουν οι Έλληνες ή κτλ. Γιατί φοβάσαι να πας εκεί. Αν πας εκεί, δεν λέω να μπαίνεις μέσα. Στην πόρτα, εκεί στην πόρτα θα σε διώχνουν. Αν δεν φεύγεις, θα σε δίνουν. Έρχεται αστυνομία, δίκαιο δεν μπορείς να έχεις. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να έχεις δίκαιο. Είχα ένα φίλος που έχει πάει σε ένα πανηγύρι. Έχει γυρίσει πολύ αργά. Δεν είχε αμάξι, είχε το λεωφορείο για να γυρίσει. Τότε που ήθελε να μπαίνει στο λεωφορείο, το λεωφορείο σταμάτησε και ο όντιγος κατέβηκε και τον είπε, δεν θα σε πάρω, θα κατεβαίνεις. Είχε ιστορίο, αλλά δεν θα μπαίνει στο δικό μου λεωφορείο. Αυτός τον είπε, το πω στο λεωφορείο, αν δεν μπαίνω, το κάνουμε όπως έρεσε. Ο όντιγος τον είπε, τότε πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, ήρθανε, τι του είπα η αστυνομία. Εντάξει, περίμενε εδώ εσύ. Εγώ, αν έρθει άλλο λεωφορείο, θα μπεις μέσα. Δηλαδή αυτός κατέβηκε και περιμένει άλλο λεωφορείο. Αυτός, ο οδηγός, νομίζω ότι είχε δίκιο σε αυτό που έκανε. Αυτό ήταν πολύ άσχημο. Και πολλές φορές, τα παιδιά ζουν εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλοί στιγμές που είναι, δεν μπορούν να το πούνε πουθενά. Δηλαδή, και αν γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου, να το λες αυτό, θα σου πούνε ψέματα, λες. Δεν μπορούν να το πιστεύουν, επειδή εκεί πίσω αν πας, είναι γεμάτο με άσπρους. Από την Γαλλία, από την Ελλάδα, παντού έρχονται και μένουν εκεί, αγοράζουν σπίτι, δουλεύουν μαζί μας. Εμείς δεν κάνουμε, δεν έχω δει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, να δω ένα άσπρος που μένει ανάμεσα μας, να το βλέπουμε, αυτός είναι άσπρος. Σαν αυτό που λένε ρατσιστικές τα λοιπά, δεν το κάνουμε σε αυτό. Γιατί τότε να το κάνουν σε εμάς? Και μπορώ να πω και πάλι χρόνια πριν, πολλή χρόνια, ήρθανε σε εμάς, πήρανε τους παππούς μας και τους φέρανε εδώ, στην Ευρώπη.
Δούλεψε ναι, με το ζόρι. Να πω πάνω σε αυτό, ότι τελικά ο ρατσισμός προκύπτει όταν προκύπτουν πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που ανάγουν το διαφορετικό σε λόγο διαχωρισμού, έτσι δεν είναι. Καλά, πάντα, πάντα έτσι αυτά. Δεν έχει συμβεί. Νομίζω στην ιστορία, όπως καταγράφεται, πάντα όταν υπάρχει πολιτικό και οικονομικό κίνητρο. Ηγεμονικές σχέσεις, οικονομικά ωφέλη, εκμετάλλευση του άλλου, εάν αυτό ταυτίζεται και μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμη η διαφορά, η ορατή διαφορά μέσω του χρώματος, τότε βοηθάει και. Τώρα, νομίζω ότι. Επειδή άνοιξε η κουβέντα λίγο για τη Θεσσαλονίκη και τα κρούσματα. Mm-hmm. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω. Μπορούμε τώρα συζήτηση να το αναφέρουμε κιόλας. Είναι καλό που με τον Αντώνη είμαστε εδώ. Γιατί συμμετέχουμε σε μια κίνηση, καμία κοσαριά οντοτήτων, οργανώσεων, ομάδων, συλλογικοτήτων, ατόμων. Έτσι, το ονομάσαμε ΝΑΦΘΑ. Είναι. Nazi Free Θεσσαλονίκη Assembly, το οποίο έχει σκοπό ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι, έχει οργανωθεί αυτό το πράγμα με σκοπό την νομική δράση σε περίπτωση που έχουμε ένα καταγεγραμμένο περιστατικό ρατσιστικής βίας, ατιμωτικής μεταχείρισης, απειλής. Όπως αυτό που ακούσαμε τώρα. Η εικόνα που έχουμε και για το μέγεθος του προβλήματος ποιο είναι. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε πριν τα Χριστούγεννα, θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Προληπτικά καταρχήν. Γιατί φυσικά στην Αθήνα έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Θυμάστε, είχαμε ένα κρούσμα κάθε μήνα, ένα κρούσμα κάθε εβδομάδα και πλέον εδώ και ένα χρόνο έχουμε καθημερινά κρούσματα. Κυρίως στην Αθήνα αλλά και αλλού, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο. Κρίσματα, άγρια κρούσματα ρατσιστικής βίας, όχι απλώς απειλής. Και νεκρούς. Και νεκρούς και τραυματισμένους από μαχαίρια, μαχαιρώματα και τέτοια πράγματα. Έτσι. Λέγαμε ότι κάποια στιγμή και στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί. Είναι και συντηρητική πόλη, μπορεί να έχει μια άλλου είδους διαστρωμάτωση η Θεσσαλονίκη στο θέμα και του μεταναστευτικού και της ίδιας. Η πόλης. Οποία έχει ανθίσει κατά τους αιώνες χάρη στην παρουσία πολλών εθνοτήτων. Εννοείται, εντάξει. Ναι. Αυτό όχι είναι απλά για όλες τις κοινωνίες. Το σημειώνουμε ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα στήθηκε. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, υπάρχει ένα αριθμό που καλό είναι ίσως να το δώσουμε για όλες. Ναι, αν μπορούμε να το δώσουμε και αν μας ακούν και από το κοντρόλ μπορούμε να το. Ναι, και μπορεί να καλεί κανείς όταν δει ως μάρτυρας ο ίδιος, όχι απαραίτητο θύμα. Αυτό το αριθμό υπάρχει ένας δικηγόρος πίσω από αυτό το τηλέφωνο. Και μπορεί να απαντήσει και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να πω τον αριθμό. Νομίζω ότι είναι ο Κώστας. Ωραία. Να πω ένα στοιχείο τουλάχιστον μέσω συνεντεύξεων των ίδιων των θυμάτων. Το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας έχει καταγράψει μόνο το 2012 154 περιστατικά σοβαρής ρατσιστικής βίας. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτά είναι πολύ περισσότερα το πραγματικό. Συμμετέχουμε σε αυτό το δίκτυο φυσικά. Mm-hmm. Είμαστε και εμείς είναι καταγραφής όμως. Είναι καταγραφής. Εμείς μιλάμε τώρα για κάτι πιο ουσιαστικό με την έννοια ότι της άμεσης δράσης, αντίδρασης απέναντι σε αυτό νομικά. Δηλαδή να κυνηγήσουμε το δράστη με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το εργαλείο. Θέλουμε να αναιρέσουμε τον εφησυχασμό που έλεγε ο Αντώνης. Δηλαδή ότι εντάξει, έγινε στο διπλάνο μας και τι έγινε τώρα. Κατεβάσανε 2 Αφρικανούς από το λεωφορείο. Mm. Ας μην αντιδράσουμε, όχι. Να επιμείνουμε να ενεργοποιήσουμε ανθρώπους, τους πολίτες, οι οποίοι να πούνε έγινε αυτό με ενοχλεί. Ας πάρω ένα τηλέφωνο, ας το πω σε κάποιον. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα, τους τελευταίους 3 μήνες είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κρούσματα. Δυστυχώς, ότι υπάρχουν τελικά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, εκεί θέλω να καταλήξω. Και στο τέλος είχαμε και μαχαιρώματα. Έτσι, τον τελευταίο μήνα είχαμε. Πριν από 1,5 μήνα. Πριν 1,5 μήνα. 25 Μαΐου. Ναι. Πριν, είχαμε μαχαιρώματα. Τα οποία βέβαια θέλουν διερεύνηση. Το θέμα είναι ποιο είναι ρατσιστικό έγκλημα. Γιατί το να μαχαιρώσω κάποιον δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ρατσιστικό απαραίτητο το έγκλημα. Μπορεί να είναι έγκλημα πάθους, μπορεί να είναι ληστεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει η ρατσιστική πτυχή του εγκλήματος, της ατιμωτικής μεταχείρισης. Είναι η αστυνομία μέσα. Τι κάνει. Ναι, όταν ο πολίτης βλέπει, πολλές φορές καταγγέλλεται ότι και όργανα της πολιτείας προβαίνουν σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ρατσιστική βία. Εκεί ο πολίτης τι μπορεί να κάνει. Πώς μπορεί να παρέμβει. Πάλι να καταγγείλει, να ενεργοποιήσει είτε τον πολίτη είτε να το καταγγείλει στον αρμόδιο φορέα που είναι εισαγγελέα. Μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία ας πούμε, του αστυνομικού που θεωρεί ότι φυσικά. Κακομεταχειρίζεται φυσικά. Κάποιον και να μπορέσει να το καταγγείλει. Όπως λέει σωστά, υπάρχουν 2 ειδών θεσμικά. Η ρατσιστική βία ή η ατιμωτική μεταχείριση που προέρχεται από όργανα αστυνομίας και τέτοιες συμπεριφορές που προέρχονται από τον καθένα μας. Επειδή η αστυνομία έχει το εγγενές χαρακτηριστικό ότι είναι η ίδια ο μηχανισμός ο οποίος. Θα καταστήλει, ναι, όπως και να το έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα να προέρχεται από αυτό το φορέα αυτή η μεταχείριση. Και είναι και εκπρόσωπος της πολιτείας και του κράτους. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουν πολλοί να εξισώνουν την οποιοδήποτε είδους βία με την βία που μπορεί να ασκηθεί, την παράνομη βία ή οτιδήποτε από τους
αστυνομικούς και να λένε, μα αφού το κάνουν και οι χύψοι, κακοποιοί ή οτιδήποτε, γιατί να μην απαντήσουν αυτοί. Μα δεν μπορεί η πολιτεία να απαντά ως κακοποιός. Δεν μπορεί να απαντά με συμπεριφορές οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένες. Όταν όμως η πολιτεία αναγκάζει τον Νιάη να κλείνει το σπίτι του και να σκέφτεται πώς θα βγάλει το παιδί του βόλτα στην παιδική χαρά και τι θα γίνει όταν αργότερα πάει σχολείο, είναι και συνένοχη, δεν είναι? Εμένα γιατί και αυτό δεν είναι ρατσιστική βία κατά κάποιο τρόπο, ψυχολογικής μορφής. Ανοχής, ας πούμε, αυτό μέσω της ανοχής. Ναι, ότι αυτό μας δείχνει, είναι ένα σημάδι ότι όλο ένα και περισσότερο περιορίζεται ο χώρος ελευθερίας μας. Επειδή είμαστε διαφορετικοί και φαινόμαστε ως διαφορετικοί για κάποιους, μας κάνει να περιθωριοποιούμαστε. Και αυτό μπορεί να έχει διάφορες εκφάσεις, την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική, έτσι δηλαδή, το πόσο ο καθένας μπορεί να ενεργοποιείται ως πολίτης. Αν λοιπόν ο άλλος κάθεται σπίτι του, εγώ κάθομαι σπίτι του επειδή με απειλούν, προφανώς εγώ έχω φύγει από την κοινωνία. Με έχουν βγάλει εκτός. Εκείνη η ουσία. Δηλαδή, πώς η κοινωνία μπορεί να δημιουργεί τις δομές και τις προϋποθέσεις της ελευθερίας τελικά. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι ότι. Αν δεν σε πειράζει να κρατήσεις τη σκέψη σου, να κάνουμε ένα αναγκαστικό σύντομο διάλειμμα για να μπορέσουμε λίγο να ευχαριστήσουμε βεβαίως τον Νιάη Γιάη και τον Βαχά Καραπετιάν. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα για λίγο να μιλήσουμε με τα παιδιά από την Ομοφόνια και από τον Σύλλογο Υποστήριξης των Ορθωτικών Θετική Σκέψη πριν αποχαιρετήσουμε, διότι. Η κυβέρνηση κλείνει τη δημόσια τηλεόραση. Μην τους αφήσεις. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.